Καλησπέρα σας από τη Λάρισα, στάδιο Αλκαζάρ, το απόψινο σκηνικό, πρώτη φάση του κυπέλλου Ελλάδος, πολύ μεγάλο παιχνίδι, ντέρμπι της Θεσσαλίας, ΑΕΛ, Ολυμπιακός Βόλου, ένα ζευγάρι με πολύ μεγάλη αντιπαλότητα, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων. Πρώτη αναμέτρηση για την πρώτη φάση του κυπέλλου, θα ακολουθήσει ρεβάνς σε 10 μέρες στο Βόλο και κλεισμένων των θυρών. Ένα μάτς που ήταν να γίνει την Παρασκευή, αλλά για λόγους ανωτέρας βίας η αστυνομία ζήτησε και πέτυχε την αναβολή του για απόψε. Δεν είναι είδηση ότι στο Αλκαζάρ επικρατεί το αδιαχώρητο, πάνω από 7.000 Λαρισαίοι έχουν έρθει να δουν την ΑΕΛ. Βλέπουμε εδώ, δεν πέφτει καρφίτσα. Μόνο στο ένα πέταλο υπάρχει το κενό. Η νεκρή ζώνη με τους περίπου 50 φίλους του Ολυμπιακού που έχουν έρθει από το Βόλο. Σε μια ωραία βραδιά στη Λάρισα. Η είσοδος των δύο ομάδων που θα συνυπάρξουν φέτος και στην Football League, θέλοντας και μη στο Βόρειο Όμιλο, επιζητώντας κάποια στιγμή το βήμα παραπάνω ώστε να επιστρέψουν στη μεγάλη κατηγορία. Δύο σύλλογοι που έχουν χτυπηθεί τα τελευταία χρόνια από πολλά εξωαγωνιστικά ζητήματα και η τύχη τους έχει κριθεί σε αρκετές περιπτώσεις σε άλλους χώρους, πάντως όχι στο χορτάρι εκεί που είναι ο καθρέφτης. Τέταρτη σεζόν για Αμφότερες μακριά από την Super League. Η Λάρισα υποβιβάστηκε το 2011, την ίδια σεζόν που έπεσε και ο Ολυμπιακός εξαιτίας της ιστορίας με τα στημένα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός Βόλου με αλλαγές σε σχέση με πέρυσι που έχασε την άνοδο στο Μπαράζ με την Ξάνθη, αλλά και με παραμένοντες σε σχέση με την περσινή ομάδα. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στην ιστορική έδρα της ΑΕΛ. Δεν παίζει στην ΑΕΛ FC Arena λόγω ασυμφωνίας σε οικονομικά ζητήματα με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, τον Κώστα Βιλαδάκη. Η νύχτα μέρα στο Αλκαζάρ. Αρκεί να μείνει σε αθλητικά πλαίσια. Οι δύο αρχηγοί, ο Γιαλούσης και ο Νεμπεγλέρας. Ευκαιρία για μια πρώτη βόλτα στους δύο ρεπόρτερ στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μιχάλης Μενισίδης έχει επιφορτιστεί το ρεπορτάζ του φιλοξενούμενου Ολυμπιακού με αλλαγές αλλά και με παραμένοντες. Έτσι, Μιχάλη. Ναι, καλησπέρα και από εμένα. Όντως με πολλές αλλαγές. Μια διαφορετική ομάδα φέτος για την ομάδα του Βόλου. Ο τιμωρημένη από πέρσι θα είναι, επειδή είναι ο Ρόκας, ο οποίος θα εκτίσει τη δεύτερη αγωνιστική, το μηχανάκι πέρσι του Ολυμπιακού Βόλου. Θα είναι ένας από τους μεγάλους απόντες της σημερινής συνάντησης. Όπως και ο Κασμερίδης, ο οποίος έχει τιμωρηθεί με μία αγωνιστική, εκτός και ο Ζέρης που είχε ένα διάστρεμα, αλλά για λόγους... Εμείς βλέπουμε, Μιχάλη, την ενδεκάδα της ΑΕΛ στο 4-2-3-1 του Αλέκου Βοσνιάδη, με αποστολή τη τερματοφύλακα Μουλόπουλο, Μελίσσα, Σαρακατσάνο και Κοντοδήμο από δεξιά προς τα αριστερά στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή αμυντική Χάφνε, Μπεγλέρας και Ζούνιορ. Μπροστά τους Σουάνης δεξιά, Τσιλιγκύρης αριστερά, Περίκος στον άξονα και ο Αναστασάκος μοναδικός προωθημένος. Και ο αναπληρωματική της ΑΕΛ με τον προπονητή των ανόδων, τον Αλέκο Βοσνιάδη. Και η σύνθεση του Ολυμπιακού με Κολίτσι τερματοφύλακα, δεξιά ο Γιαλούσης, αριστερά ο Μαργαρίτης στην άμυνα, στόπερ Μακρυδημήτρης και Μπάρμπας. Στη μεσαία γραμμή δεξιά ο Μαρτίνεθ, αριστερά ο Μπιτάν, καμυντική μέση ο Πινάρες και ο Κορνελάτος. Μπροστά τους ο Μέσα, πίσω από τον μοναδικό προθυμένο, τον Κούτσι. Μιχάλη, ολοκλήρωση. Και έλεγα και για το Ζέρι. Ο Ζέρης, ο οποίος έχει ένα διάστρεμα, αλλά τελικά φαίνεται πως το ξεπέρασε και θα είναι στον πάγκο της ομάδας του Νίκου Παντέλη. Και από την άλλη, μόλις μάθαμε πριν από λίγο ότι έκλεισε και ο Γιώργος Θέος, ο οποίος θα φοράει πλέον τη φανέλα του Ολυμπιακού Βόλου, ο πρώην παίκτης του Λεβαδιακού, ο πρώην παίκτης του Φωκικού.
Μάλιστα. Και από την άλλη πλευρά, Κώστα Κουντούλα, με πολλά νέα πρόσωπα στο ρόστερ, αν δεν κάνω λάθος, 14 από τους 18 της αποψινής αποστολής της ΑΕΛ είναι καινούργιοι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα, Γιώργο, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, εδώ από τον αγωνιστικό χώρο του Αλκαζάρ, δίπλα στον πάγκο της ΑΕΛ. Πραγματικά, ούτε λίγο ούτε πολύ, 16 νέοι παίκτες ως μεταγραφή στην αναγεννημένη ΑΕΛ, στην Λάρισα, που έρχεται ως πρωταθλήτρια από την ΓΑΜΑ Εθνική στην Football League και το πανηγυρίζει θεόντως ακόμα και σε ένα παιχνίδι κυπέλου, αλλά φυσικά απέναντι σε έναν πολύ σπουδαίο αντίπαλο όπως είναι ο Ολυμπιακός Βόλου και φυσικά γείτονας όσον αφορά τα αγωνιστικά. Μόλις 4 παίκτες έχουν μείνει από πέρυσι και 32 παίκτες στο ρόστερ που ονοκεφαλιάζουν τον Αλέκο Βοσνιάδη, που φυσικά έχει πολύ πλούσιο ρόστερ, έχει βάθος που λέμε σε ένα πραγματικά πολύ δυνατό και ιδιαίτερο πρωτάθλημα όπως της Football League. Όσον αφορά για το σημερινό παιχνίδι, αρκετοί είναι αυτοί που έμειναν έξω, κυρίως λόγω ανετοιμότητας, όπως η Καρακούτσα, Θανασόπουλος, Κουρτεσιώτης, Εσπίν, Καστέλς, Καρανίκας, Μούτσα, Μπλέντι, Ντερνής, Φορνέρ, ο Μπιλά, ο Μάινθ, ο Βερντού, ο Λόπεθ, ο Γκούρτσας, ο οποίος είναι τιμωρημένος από πέρυσι. Και φυσικά αναμένουμε να δούμε και δύο νεαρά παιδιά, όπως ο Παπαγιάννης και ο Μπαλογιάννης, λόγω του κανονισμού του κυπέλου, κάτω των 20 από τις ακαδημίες της ΑΕΛ, όπου εκεί πρώτα σε δύο, ο Σάκης Αναστασιάδης. Αυτά. Πώς το πάει, Γιώργο? Συστάσεις, μάλιστα, οι δυο τους, τσιρικάδες. Φυσικά. Ο Αλέκος Βοσνιάδης με δύο ανόδους ανέβασε τον Απόλλωνα πρόπερση, την νίκη Βόλου πέρυσι. Συνεχίζει στην ΑΕΛ, ευελπιστώντας να κάνει το 3 στα 3. Θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση γιατί υπάρχουν κάποιες φωτιές που προκλήθηκαν τα χαρτάκια και τα καπνογόνα. Είπαμε 14 στους 18 καινούργοι, πολύ βάθος στο ρόστερ της Λάρισας φέτος. Εξαιρούνται λοιπόν ο Νεμπεγλέρας, η παλιοσυρά που είναι το 2011 και ήταν και παλιότερα φυσικά. Ο Τσεμπερίδης, ο οποίος ήρθε τον Ιανουάριο. Ο Στεφανίδης που είναι ένα χρόνο στην ομάδα. Και ο Πιτσιρικάς, ο Παπαγιάννης. Ναι, μιλάω για τη 18άδα. Θερμή ατμόσφαιρα. Ο Ηλίας Τσιλιγκύρης και αυτός με θητεία στην Σούπερ Λίγκα με τον Απόλλωνα και ο Ζούνιορ με τον Εργοτέλη. Ο Ισπανός ο Μαρτίνεθ, δεξιός χαφ την Ανδαλουσία. Διαιτητής Δημήτρης Καραντώνης από την Ημαθία. Sold out, λέει ο Κώστας Κουντούλας, γύρω στις 10.000. Υπήρχαν και κάποιες παρενέσεις από το μεγάφωνα στα σημεία που υπήρχαν υπεράριθμοι να φύγουν από εκεί και να έρθουν σε θύρες που υπήρχε περισσότερος χώρος. Σέντρα στο παιχνίδι. Μπαλιά στην περιοχή, δεν πέρασε. Την ελέγχει ο Θανάσης Μουλόπουλος. Είναι μια επταετία στον Λεβαδιακό. Ο Μαργαρίτης στην παρέμβαση. Ο Μπιτάνκ έχασε για λίγο την ισορροπία του, προσπάθησε να βρει τον μέσα. Κρατάει ο Λατινοαμερικάνος μέχρι να χάσει και έλμε τον Νεμπεγλέρα και τον Αναστασάκο να προσπαθεί να βρει με μία τον Τσιλικύρη. Παλιά του Μελισσά. Κατέβασε ο Περίκο αλλά έχασε την ισορροπία του. Πήρε φάουλ. Ένας ακόμη Ισπανός με καλή θητεία σε αρκετές ομάδες σε Σεγουντά Διβιζιόν στην Ισπανία. Μπεγλέρας εκτελεί στο 2, η μπάλα περνάει. Είναι το πρώτο κόρνερ στο ντέρμπι. Κερδισμένο για το γήπεδο ΑΕΛ. Πηγαίνει ο ίδιος. Ο γυραιότερος από τους 22, ούτε λόγος. Στα 39, ο Κώστας Μπεγλέρας.
καλή ζωή και ποδοσφαιρική πάστα αποτυπωμένη στο πρόσωπό του. Τελεί το κόρνερ, διώχνει άμυνα του Ολυμπιακού. Σε πλάγιο για την ΑΕΛ. Δείχνει διάθεση να πάρει την πρωτοβουλία. Ο Νίκος Παντέλης, ο προπονητής του Ολυμπιακού από τον περασμένο Απρίλιο. Ο Αναστασάκος δεν έκανε κοντρόλ. Φιλιανός ο Πινάρες για τον Γιαλούση. Τους γεμίζει για τον Κούτσι. Τον Μελισσά το πλάγιο. Γιαλούσης. Φαλιά του Κούτσι με δύο αντιπάλους. Πήρε το πλάγιο, ήταν και ο Μέλισσας εκεί. Ξανά ο Μέλισσας. Πάθησε ο Κορνελάτος. Πλάγιο από τον Μακρύ Δημήτρη. Υπάρχει παλμός, υπάρχει ένταση. Την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Φαουλ του Τσιλιγκύρη. Γιαλούση. Αριστερά, ο Σουάνης δεξιά. Για την ΑΕΛ. Στη μεσαία γραμμή με τον Περίκο να κινείται στον άξονα. Βραζιλιάνος ο Ζούνιορ πάτησε να αλλάξει για τον Σουάνι. Παλιά στην περιοχή, την μαζεύει Κολίτσι, μην γίνει επικίνδυνος ο Αναστασάκος. Στο πεντάλεπτο στο Αλκαζάρ. Φαλιά του Κοντοδήμου. Ο Νεμπεγλέρας προσπάθησε μάχες με τον Μέσα. Κερδίζει ο Λατινοαμερικάνος. Στην περιοχή ο Κούτσι. Ο Μαρτίνεθ. Η σέντρα του Γιαλούση. Η ευκαιρία που δεν ολοκληρώθηκε για τον Ολυμπιακό. Με τον Χεσούς μέσα. Ξανά εδώ η ωραία σέντρα του Γιαλούση. Παρενοχλήθηκε από τον Νεμπεγλέρα το μέσα και δεν είχε εκεί καλή ισορροπία. Πλάγιο από τον Μακρύ Δημήτρη. Ακούμε τον Κώστα Κουντούλα. Μάτωσε στο χείλος ο Κούτσι από προηγούμενη διεκδίκηση. Το επισήμανε και ο Μελισσάς τον κύριο Καραντώνη. Τώρα αποχωρεί ο παίκτης για να το προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Κοντοδήμο στο πλάγιο για την ώρα με 10. Ο Ολυμπιακός από πολύ μακριά. Ο Ζούνιορ επιχείρησε. Ο Νεμπεγλέρας, ο Σουάνης. Ένα σουτ χωρίς δύναμη. Πάει να υποφεληθεί ο Σουάνης. Επιμένει η ΑΕΛ με τον Τσιλιγκύρη. Πολύ δυνατά στις μονομαχίες οι γηπεδούχοι κρατούν. Φιλοξενούμενοι με τον Μέσα να κερδίσει φάουλ και τα νεύρα. Πήγαν εκεί ψυχρεμότεροι. Ένα δύσκολο μάτς και για τον διαιτητή Δημήτρη Καραντώνη. Στα 7 λεπτά
τα νεύρα στο κόκκινο. Εδώ ξεκίνησε με τον Σουάνι να μαρκάρει και να κάνει φάουλ στον μέσα. Πήγε και ο Κορνελάτος, δεν χρειαζόταν. Παναφορά με παλιά για τον Κούτσι, κάνει φάουλ Πασχάλη Μελισσά. Ξανά με το αριστερό του χέρι ο Νιάζι Κούτσι. Λούση, ξανακόβει ο ίδιος ο Μαρτίνεθ, άλλαξε με τον Πινάρες, παίρνει ΑΕΛ με τον Τσιλιγκύρη και τον Αναστασάκο, όπως ο Γιαλούσης. Παιχνίδι χωρίς ρίσκο από πλευράς φιλοξενούμενων. Ο Αποστολίδης ψάχνει τον Σουάνι, φαλιά του Μαργαρίτη. Ο Σουάνης ξαναπήρε. Το ανέβασμα του Μουλόπουλου, κόπηκε η μπάλα, ελέγχει ο Μαργαρίτης, μακρύ Δημήτρη, δεν μπορούν να βγάλουν, φιλοξενούμενοι τώρα προσπαθούν να το κάνουν. Η ΑΕΛ μένει ψηλά, πιέζει και έχει αρκετά ψηλά την τετράδα της άμυνάς της. Ακούμε τον Κώστα Κουντούλα. Χαλή. Τον Μιχάλη Μελισσίδη. Αυτό που ζητάει ο Νίκος Παντέλης από τους παίκτες του είναι η ηρεμία, ειδικά με αυτές τις κόντρες και με τις τυφλές πάσες. Νιώθει κανείς ότι υπάρχει μια σύγχυση. Αυτό ακριβώς θέλει να συγκρατήσει ο Νίκος Παντέλης και ζήτησε από τον Κολίτση στην τελευταία του επαφή με την μπάλα να την κρατήσει λίγο περισσότερο προκειμένου να υπάρχουν και ανάλογες ανάσες. Ο Μέσα μπορεί να το κάνει αυτό και το κάνει αποτελεσματικά στην προκειμένη περίπτωση. Μια παλιά για τον Μαρτίνεθ, πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο Ισπανός. Με την ΑΕΛ του Βοσνιάδη να έχει αλλάξει τόσο πολύ το ρόστερ της, αυτό που θα περιμένει κανείς εύλογα είναι να δει τον Ολυμπιακό σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Αν και υπάρχουν αλλαγές και εκεί. Ούτως ή άλλως σε ένα ντέρμπι αυτά πάνε περίπατο. Γιαλούσης έκανε λάθος. Ελέγχει ο Ζούνιορ και τώρα Νεμπεγλέρας. Από εκεί στον Μουλόπουλο. Σηκώνει ωραία με το εξωτερικό φάλτσο για τον Σουάνι που έχει ταχύτητα. Περιμένει συμπαράσταση, ξανανεβαίνει ο Μουλόπουλος, η κόντρα όμως δεν τον ευνοεί, η μπάλα out. Ακούμε τον Κώστα Κουντούλα. Πάνω σε αυτό που έλεγε σε ένα σχόλιο, Γιώργο, ότι μόνο Γιαλούσης είναι στην αρχική 11 του Ολυμπιακού Βόλου από το μάτς της 11 Ιουνίου με την Σκόντα Ξάνθη για το Μπαράζ Ανόδου για τον Βόλο και υποβασμό για την Σκόντα Ξάνθη. Έτσι ακριβώς είναι και αρκετοί παίκτες εκτός. Τον Νίκο Παντέλη που έχει δουλέψει σε πάρα πολλές ομάδες, κυρίως στην Αττική αλλά και στα Ψαχνά, στον Ηρακλή και στον Πανηλιακό. Ο Κολίτσης στην επαναφορά. Ο Μαργαρίτης προσπαθεί. Ο Μπιτάνκ πέρασε μπάλα από εκεί. Φάουλ του Πινάρες. Ο Κορνελάτος ήρθε στη συνέχεια ο Πινάρες. Ζούνιορ. Με
Ο Μπεγλέρας. Πιέζει ο Ολυμπιακός με τον Μέσα. Πολύ δυνατά ο Διονύσης Μακρύ Δημήτρης. Κοντοδήμος Αναστασάκος κατέβασε. Ωραίο το άνοιγμα. Σιλικύρης. Κόρνερ για την ΑΕΛ. Δύο παίκτες έχουν μείνει πίσω. Εκτελεί ο Νεμπεγλέρας με βάθος. Δεν μπορεί ο Μελισσάς, προθυμένος. Ο Κούτσι. Έχασε ο Μπιτάνκ. Οι Βοσνιάδες να ανέβουν ακόμη περισσότερο προς την εστία του Ολυμπιακού. Πλάγιο με τον Μουλόπουλο για τον Σουάνι. Πέρασε πολύ ωραία τον Κορνελάτο. Φάουλ στη συνέχεια. Ο Κούτσι. Μπαρμπάς για τον Μαργαρίτη. Κόντρα πάνω στον Σουάνι. Και ο Μπαρμπάς για τον Κολίτσι. Παγώνει το μάτς ο Ολυμπιακός, ψάχνοντας να εκμεταλλευτεί το ύψος του Κούτσι. Μια προσπάθεια να σπάσει την μπάλα είτε δίπλα του στο πλάι είτε στον μέσα και να ξεκινήσει έτσι η επίθεση ο Ολυμπιακός. Μια από τις πολλές μονομαχίες είδαμε, συμπληρώνοντας το πρώτο τέταρτο. Αναμέτρηση νευρικότητας για δύο ομάδες που είναι απόλυτα φυσιολογικό να δείχνουν ανέτοιμες. Δυνατή παλιά για τον Σουάνι που έχει ταχύτητα, αλλά δεν είναι δυνατόν να την προλάβει στην προκειμένη περίπτωση. Δημήτρης Σουάνης από τη Χαλκιδική. Νέο απόκτημα από την Κέρκυρα. Πριν από μια δεκαετία ήταν στον Ολυμπιακό Βόλου από το 2003 ως το 2005. Κακό κοντρόλ του Junior. Ο Μέσα ψάχνει τον Μαρτίνεθ. Κατάλαβε και γύρισε ψύχρεμα ο Κοντοδήμος στον Αποστολίδη. Με τον Κοντοδήμο χαρακτηριστική. Γιαλούσης στο πλάγιο. Ο Μάκρινο Μελισσάς. Ο Γιαλούσης έκανε λάθος και τώρα η ΑΕΛ με χώρο με τον Σουάνι. Πολύ μακριά ένα σούτ. Δεν του βγήκε. Δεν ήταν εύκολο. Ζητάει συγγνώμη από τους παίκτες του. Ακούμε τον Κώστα Κουντούλα.
Στο ίδιο τέμπο και ο Λεβος Βοσνιάδης, με αυτά που μας έλεγε ο Μιχάλης Μελισσίδης για τον Νίκο Παντέλη, δηλαδή ζητάει ηρεμία από τους παίκτες, καλές μεταβάσεις κοντά οι παίκτες στις γραμμές. Είναι πολύ νωρίς, είναι μάτς κυπέλλου, πολύ νωρίς, ένα μήνα ξεκινάει το πρωτάθλημα για να είναι δεμένες ακόμα οι ομάδες και πόσο δε μάλλον με τόσους πολλούς νέους παίκτες όπως έχουμε πει επανειλημμένα στο παιχνίδι μας. Ούτε λόγος, απόλυτα φυσιολογικό, Κώστα. Χωρίς την παραμικρή διάθεση για ρίσκο, ο Μακρύ Δημήτρης πέταξε την μπάλα έξω. Είναι για την ΑΕΛ. Το γύρισμα είναι καλή. Η σέντρα για τον Σουάνι. Ευκαιρία για την Λάρισα. Φάση διαρκείας. Πέφτουν κορμιά στη μικρή περιοχή. Διώχνουν με τα πολλά. Ακόμα πιο μακριά από τον μέσα. Προσπάθησε ο Περίκο. Ξανά εδώ. Με το γύρισμα του Περίκο, την κεφαλιά του Σουάνι, ο Αναστασάκος προσπάθησε. Ήταν ο Μπάρμπας εκεί που κράτησε τη θέση του. Πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι, στο 18. Ο Μπιτάνκ με τον Μουλόπουλο. Ο Καμερουνέζος, ο μέσα σηκώνει για τον Κούτσι, αυτός υποδεικνύεται σε θέση offside. Ως μη γενόμενο ό,τι έκανε στην εξέλιξη. Λίγο πιο μπροστά. Από τον Μέλισσα. Σωστή υπόδειξη του βοηθού. Το κορμί του Κούτσι ήταν πιο μπροστά. Με δύναμη ο Μελισσάς. Παίρνει ρίσκο η ΑΕΛ παίζοντας με την άμυνά της τόσο ψηλά. Κορνελάτος πίσω για τον Κολίτσι. Junior. Σουάνης, το ανέβασμα του Μουλόπουλου γίνεται προς την περιοχή και ο Νεμπεγλέρας κρατάει ο δεξιός μπακ της ΑΕΛ, αλλά ανοίγει πολύ το κοντρόλ υπό την πίεση του Μπιτάνκ που βοήθησε εδώ ανασταλτικά την προσπάθεια των συμπαικτών του. 20 λεπτά στο Αλκαζάρ. Θείας μετάδοση του ΟΤΕ TV. Το Θεσσαλικό ντέρμπι 0-0. Σουάνης έχει κάνει φάουλ, όπως λέει ο δεύτερος βοηθός, και δέχεται την άποψή του ο διαιτητής. Εδώ ξανά βάζοντας το αριστερό χέρι στη μονομαχία με τον Μαργαρίτη. Πάλι τον Κούτσι ψάχνουν, ο Μέσα πήγε να κινηθεί στα νότα του. Junior. Και πάλι απρόσεκτα ο Βραζιλιάνος, τελικά με τα πολλά τροφοδοτεί τον Ντεμπεγλέρα και από εκεί Σουάνης με δύναμη ο Μαργαρίτης. Πήγε με πάρα πολύ δύναμη στον αντίπαλό του και θα δει την κίτρινη κάρτα. Ο Γιώργος Μαργαρίτης. Θεσσαλονίκη ως πρώην παίκτης του Άρη. Εδώ πάει στην μπάλα με το αριστερό, αλλά με το δεξί έχει βρει τον αντιπαλό του. Κάρτα για επικίνδυνο παιχνίδι στον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού.
Μελισσάς. Κίνηση του Περίκο, η κεφαλιά πάσα για τον Αναστασάκο. Τώρα ανεβαίνει ο Τσιλικύρης. Διώχνει ο Γιαλούσης, ο Μέσα προσπάθησε να συνδυαστεί με τον Πινάρες. Ξαναπαίρνει η ΑΕΛ με τον Αναστασάκο και τον Κοντοδήμο να έχει χώρο για μια καλή σέντρα. Το Ψαλιδάκι προσπάθησε ο Τσιλικύρης, ο Τεμπεγλέας out. Πρώτη ολοκληρωμένη φάση για την ΑΕΛ στο 23. Σέντρα του Κοντοδήμου, την αποτυχημένη προσπάθεια για Ψαλιδάκη του Τσιλικύρη, το σούτ του Νεβεγλέρα out. Ευκαιρία να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Ο Κούτσι που κάνει δουλειά. Για Λούσης. Πίσω από τον Πινάρες. Σε αποδοκιμασίες ο Μακρυδημήτρης. Μιχάλης Μελισσίδης στον πάγκο του Ολυμπιακού Βόλου. Ο Μαρτίνεθ και ο Πινάρες να κρατήσουν μπάλα. Οι καινούργιες παρατηρήσεις του Νίκου Παντέλη. Και ο Κούτσι να γυρίσει, και ο Κούτσι να γυρίσει λίγο πιο πίσω, προκειμένου να υποδέχεται την μπάλα και όχι να την περιμένει. Το έκανε νωρίτερα ο Φινλανδός. Άλλαξε με τον Πινάρες ο Μαργαρίτης. Όπως όπως ο Μπάρμπας. Ο Μέσα για τον Πινάρες. Μαργαρίτης. Ο Μέσα που συμμαζεύει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Από τον Πινάρες στον Πιτάνγκ. Ποιος αλλάζει το παιχνίδι σε ένα σημείο που δεν είναι κανείς. Καθώς ο Μαρτίνεθ είχε κάνει κίνηση στην περιοχή για να συμβάλλει στο επιθετικό παιχνίδι. Στην περίπτωση μια σέντρας κερδίζει ο Κούτσι αφού ήταν απρόσεκτος ο Κοντοδήμος. Μέσα έχει το χώρο για το σούτ, κάνει κακή επιλογή και δίνει την ευκαιρία στον Αποστολίδη να ελέγξει. Το ψάχνει ο Ολυμπιακός στη μεσαία γραμμή, αλλά έχει ανολοκλήρωτες στιγμές. Του λείπει η τελική πάσα για την ώρα. Τσιλικύρης, Σουάνης. Στην περιοχή ο Τσιλικύρης αλλά και ο Αναστασάκος. Από μακριά ο Σουάνης. Καλό ήταν το σουτ, την μπάλα κόντραρε και φεύγει κόρνερ. Δεν έχει κόντραρι, είναι out. Για να δούμε. Βρήκε το χώρο. Λάθος δικό μου, η μπάλα δεν έχει κόντραρι. Και τώρα το ίδιο έκανε ο Κούτσι. Προσπάθησε να γυρίσει για να γίνει κάτοχος της μπάλας. Φάουλ του Πινάρες. Ξανά το φάουλ του Χιλιανού στον Σουάνη. Ο Μπιτάνκ ήρθε δεξιά. Μια αλλαγή εσωτερική με τον Μαρτίνεθ. Κοντοδήμος. Αναστασάκος δεν μπόρεσε. Γιαλούσης για τον Κούτσι. Πλάγια. Τον Δημήτρη Κοντοδήμο. Γέννημα θρέμα της πόλης. Κοντοδήμος. Και από τον Ηρακλή παλιότερα στην Ξάνθη. Χωρίς σιγουριά ο Μπάρμπας. Τσιλικύρης κράτησε ωραία. Ο Ζούνιορ σε μια ακόμη απρόσεκτη, χωρίς αυτοσυγκέντρωση μεταβίβαση. Μπιτάνκ, η κίνηση του Μαρτίνεθ ήταν η παλιά. Κόψω Μελισσάς. Μέσα. Τον Γιαλούση, τον Κορνελάτο, ξανά ο Μέσα. Φάουλ. Την καλή αμυντική προσπάθεια του Ηλία Τσιλικύρη.
τον είχε ο Βοσνιάδης και στον Απόλλωνα. Όπως είχε και τον Τσεμπερίδη που είναι στον Πάγκο, αλλά και τον τερματοφύλακα τον Αποστολίδη στη Νίκη. Σαρακατσάνος, Μουλόπουλος με μία για τον Σουάνι. Κακό το πρώτο κοντρόλ, τα μπέρδεψε στη συνέχεια και έχασε, αλλά ξανακερδίζει τον Κορνελάτο. Ο Πινάρες είναι εκεί και κρατάει τη θέση του σωστά. Μαργαρίτης για τον Μέσα, αδύνατο να διεκδικήσει εκεί με τον Σαρακατσάνο. Καθυστέρησε ο Αναστασάκος. Μπιτάνγκ απέφυγε τον Ζούνιορ. Χρησιμοποιεί ωραία το κορμί του. Παλιά για τον Κούτσι που έχει τραβηχτεί στο πλάι. Στην περιοχή είναι ο Μέσα. Κεφαλιά για τον Μπιτάνγκ. Έρχεται ο Πινάρες. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Μαρτίνεθ. Και τώρα τον Μαργαρίτη. Χώρο για μια καλή σέντρα. Με διώξει άμυνα. Ο Πινάρες στις μάχες. Πήρε το φάουλ. Εδώ με τον Περίκο. Ομυρική μάχη. Καραντώνη να κρίνει και να δίνει φάουλ στον Ολυμπιακό. Το 30 λεπτό. Να πάει πιο μακριά το τείχος φιλοξενούμενοι. Ο Γιαλούσης. Απογοητευτικό φάουλ. Πολλά μέτρα έξω από το δεξί δοκάρι του Αποστολίδη. Σάκος Ζούνιορ για τον Κοντοδήμο από την επιτήρηση του Μπιτάνγκ. Ζούνιορ Κοντοδήμος σεντράρει καλά για τον Περίκο που κατεβάζει υπέροχα. Νέα σέντρα στην περιοχή για τον Αναστασάκο. Σουάνης πάει να μπει στη φάση. Έβγαλε ο Μαρτίνεθ που είχε γυρίσει. Επικίνδυνη ΑΕΛ στο 31. Τσιλικύρης. Περίκο. Με το αριστερό οι επινεύσεις του Ισπανού δημιουργούν προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Νεμπεγλέρας περιμένει το ανέβασμα και τώρα δίνει στον Μουλόπουλο το πιο πίσω για τον Αχιλέα Σαρακατσάνο. Μελισσάς. Κυκλοφορία μπάλας από την ΑΕΛ. Νεμπεγλέρας. Σε παιχνίδι αναμονής τώρα ο Ολυμπιακός. Το γέμισμα του Μελισσά ελέγχεται από τον Μαργαρίτη. Σαν να βλέπουμε το υπέροχο κοντρόλ του Περίκο και τη σέντρα του είχε κλείσει καθώς όφιλε ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού Βόλου. Σουάνης δεν μπόρεσε και συνέχεια έκανε φάουλ τον Πινάρες. Ζούνιορ τον Σουάνι. Μουλόπουλος γεμίζει.
Ακόμη ένα ωραίο κοντρόλ από τον Περίκο στην περιοχή για τον Αναστασάκο. Μακρύ Δημήτρης. Για την ώρα ανταποκρίνονται οι δύο στόπερ του Ολυμπιακού. Όχι όμως και η μεσαία γραμμή, καθώς δεν έχει καταφέρει να περιορίσει τον Περίκο. Μαρτίνεθ, ωραία προσποίηση για τον μέσα. Ο Πινάρες έκανε κίνηση για να δεχτεί την μπάλα. Καλά τοποθετημένος ο Κοντοδήμος. Ακούμε τον Κώστα Κουντούλα στο πάγκο της ΑΕΛ. Αυτό το οποίο γίνεται από τη δεξιά πλευρά της ΑΕΛ με τον Σουάνι, δηλαδή να συγκλίνει προς τον άξονα και να βοηθάει ο δεύτερος επιθετικός του Αναστασάκο, θέλει να δει και από τον Τζιλιγκύρη από τα αριστερά ο Αλέκος Βοσνιάδης, και γι' αυτό όμως για να επιτευχθεί αυτό φωνάζει και στον Κοντοδήμο, ανέβει λίγο πιο ψηλά, αφήσει τα αμυντικά του καθήκοντα και να σμπρώξει και από εκείνη την πλευρά για να γίνει απελητική ΑΕΛ. Αν και Κώστα δεν είναι ήδη παίκτης, ο Σουάνης έχει την τάχη δύναμη, την εκρηκτικότητα. Κάτι που λείπει από τον Τζιλιγκύρη, που είναι πιο πολύ νομίζω παίκτης άξονα, του αρέσει να συγκλίνει. Για να δούμε τη φάση για τον Ολυμπιακό. Έκοψε ο Μέλισσας. Ο Νεμπεγλέρας για τον Περίκο, το φάουλ για την ΑΕΛ. Και ο Κορνελάτος που κράτησε την μπάλα συνέχεια, κάτι που απαγορεύεται. Φάουλ στον Τσιλιγκύρη. Το έκανε ο Μάκρη Δημήτρης. Ξανά εδώ. Junior και ο Νεμπεγλέρας πάνω στην μπάλα. Μέχρι στιγμής η ΑΕΛ δεν είχε ευκαιρίες για κάποιο στημένο. Τελείω ο Νεμπεγλέρας. Ο Junior με δύναμη πάνω στο τείχος. Κοντοδήμος για τον Τσιλιγκύρη. Βλέπετε με το δεξί η κίνηση. Η σέντρα είναι καλή στον πρώτο δοκάρι. Μπάρμπας έβγαλε άμυνα. Επιμένει η ΑΕΛ με τον Κοντοδήμο. Η σέντρα για τον Αναστασάκο. Αυτός σκαρφάλωσε στον αντίπαλό του και έκανε φάουλ. Μπάρμπα. Ακόμη ένα φάουλ. Ξαναβλέπουμε με το χέρι. Στηρίχθηκε στον ώμο του αντιπάλου του. Μέσα γύρισε πίσω, πολύ πίσω για να κάνει παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ο Μπάρμπας για τον Μαργαρίτη. Ο Μπιτάνκ που ξαναβρέθηκε στην αριστερή πλευρά. Έχει πολύ δύναμη η παλιά του για τον Κούτσι. Πρόλαβε ο Μελισσάς. Τους τα βάζει με τους χαφ της ΑΕΛ, γιατί άφησαν τον Μπιτάνκ να κινηθεί με άνεση. Μπεγλέρας για τον Junior, φεύγει γρήγορα ο Τσιλιγκύρης. Ο Κοντοδήμος τον βλέπει αλλά του ζητάει να έρθει πιο κοντά, να μην έχουν τόσες αποστάσεις οι γραμμές της ΑΕΛ. Στο έδαφος ο Τσιλιγκύρης, πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Παλιά του Κούτσι. Έλεγχε ο Σαρακατσάνος.
Πινάρες με δύναμη ο Αναστασάκος. Πινάρες φάουλ. Ο Κορνελάτος είναι. Μπεγλέρας, Κολίτσι, δεν γίνει επικίνδυνος ο Αναστασάκος. Ωραίο κατέβασμα και τρίπλα του Σουάνι. Δηλαδή και πιο δυνατά ο Μακρυδημήτρης πρωτού Αναστασάκου. Πήρε ο Νεμπεγλέρας και τώρα Κοντοδήμος για την ΑΕΛ. Αλλάζει αποτελεσματικά το παιχνίδι. Περίκο. Με καλή τεχνική κατάρτιση ο Ισπανός. Κοντοδήμος. Σουάνης. Τώρα έχουν αλλάξει θέσεις οι γηπεδούχοι. Με ωραίο στυλ βγάζει την μπάλα από την περιοχή ο Γιαλούσης. Και την προωθεί για τον Μαρτίνεθ που επέστρεψε στα δεξιά. Και αυτός καλός χειριστής της μπάλας. Εδώ θα χάσει από τον Junior. Ήρθε και ο Πινάρες. Στις Λάτιν μονομαχίες. Κρατάει ο Χιλιανός. Μέσα ακόμη ένας Λατινοαμερικάνος. Λατίνος καλύτερα γιατί ο Μαρτίνεθ είναι Ισπανός. Σέντρα είναι καλή στην περιοχή για τον Μέσα. Για τον Μπιτάνκ. Τσιλικύρης. Φάουλ. Κορνελάτου. Ένα ακόμη. Τσίπησε την μπάλα ο Τσιλικύρης. Καθαρό φάουλ. Λόπουλος σηκώνει για τον Σουάνι. Μαργαρίτης. Μπιτάνκ το 1-2 με τον Πινάρες. Πέφυγε τον Junior. Μαρτίνεθ. Για την κίνηση του Μπιτάνκ που είχε κάνει μια κούρσα και δεν είχε άλλες δυνάμεις. Ωραία ξεμαρκαρίστηκε ο Αναστασάκος. Απέφυγε και έναν αντίπαλο και βγάλε υπέροχα. Για τον Περίκο. Ο Σουάνης είναι ξεμαρκάριστος δεξιά. Περιμένει στηρίγματα. Αποφεύγει τον Μαργαρίτη. Τον ξαναβρίσκει Μουλόπουλος. Σέντρα παίρνει ύψος για τον Αναστασάκο. Σηκωμένη σημαία. Offside. Ο Ηλίας Αναστασάκος εκτεθειμένος. Δεν πρόλαβε να καλυφθεί. Σωστή υπόδειξη του βοηθού και σωστή αμυντική δουλειά για την τετράδα της άμυνας του Ολυμπιακού. Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. ΑΕΛ Ολυμπιακός Βόλου 0-0. Στην απευθείας μετάδοση του OTTV. Πινάρες κατέβασε. Τσίπησε ο Κούτσι με τον Μαρτίνεθ. Υπέροχη τρίπλα στον Κοντοδήμο. Κούτσι. Μπιτάν. Άλλαξε ξανά πλευρά. Ο Βερνός επέμεινε. Κοντοδήμος. Πήρε φάουλ. Τον Μπιτάν. Καμερουνέζος που έχει παίξει στο ποδόσφαιρο και βγάλει το ψωμί του στην Ταϊλάνδη πριν έρθει στον Πανλιακό. Κορνελάτος.
ψηλό κορμί. Πήρε το φάουλ. Περίκο. Γιαλούσης. Παλιά είναι για τον Κούτσι. Ο Μελισσάς, προβολή αντικανονική του Κλάρενς Μπιτάν. Νεύρα με τον Κούτσι και τον Μελισσά. Πήγε εκεί ο Μελισσάς, ήταν συμπαίκτες στον Ατρόμητο. Τον Κούτσι. Τι μου έλεγες, Κώστα Κουντούλα? Ο Ξανθιώτης center back είναι αρκετά καλός μέχρι στιγμής στο παιχνίδι και δεν έχει αφήσει και τον πρώην συμπαίκτη του να πάρει ανάσα, έτσι. Επιτηρεί τον Κούτσι από την αρχή του παιχνιδιού και ανεβαίνει και λίγο πιο ψηλά σχέση με τον Σαρακατσάνο για να τον φυλάει καλά. Έτσι ακριβώς, κρατάει περισσότερο βάθος ο Σαρακατσάνος που είναι πιο ταχύς ποδοσφαιριστής. Τον Μελισσά. Να το σπάλει ο Κούτσι για τον Πινάρες. Αυτός για τον Μέσα. Με μία ξανά για τον Πινάρες. Η κίνηση του Μαρτίνεθ. Ο Μουλόπουλος με πολύ δύναμη παραχωρεί πλάγιο. Με τεράστια εμπειρία από τον Σούπερ Λίγκ ο Μουλόπουλος. Παρουσία του στη Λιβαδιά. Μαργαρίτης πήρε και κάποια μέτρα. Ο Μέσα με τον Ζούνιορ. Φάουλ για την ΑΕΛ. Ένα λεπτό επιπλέον. Μετά τα 45. Μελισσάς. Σηκώνει για τον Αναστασάκο. Και αυτός στην παρέα του Ατρομήτου πριν από μερικά χρόνια. Τώρα συμπληρώνονται τα 45. Ακόμη ένα λεπτό ως καθυστέρηση. Κόρνερ της ΑΕΛ με τον Περίκο που να ανέβει και δύο κεντρικοί αμυντικοί. Περίκο εκτελεί χαμηλά η μπάλα. Δώσαν ύψος οι αμυνόμενοι. Νεμπεγλέρας κρατάει αλλά είναι κλεισμένος. Και τώρα στην κόντρα ο Ολυμπιακός με τον Κούτσι, ο οποίος κράτησε. Κίνηση του Μαρτίνεθ. Ο Αποστολίδης χωρίς καλή συνεννόηση. Ο Μέσα από μακριά δεν πήρε ύψος η μπάλα, αλλά ο Αποστολίδης με τον Μέλισσα δεν συνεννοήθηκαν. Παρά λίγο να γίνει η ζημιά για την ΑΕΛ. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο, 0-0. Ένα ντέρμπι με πολύ τακτική, δυνατά μαρκαρίσματα, ένταση και πάθος, με λίγους χώρους για κάθε ομάδα. Με την ΑΕΛ να έχει την υπεροχή, αλλά με δύο φάσεις όλες και όλες να απειλεί στο 18 και στο 22. Δύο ομάδες αποχωρούν για τα αποδυτήρια. Θα είμαστε μαζί σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο στο Αλκαζάρ. Επιστρέψαμε στο Αλκαζάρ.
περιμένοντας την έξοδο των δύο ομάδων, της Λάρισας και του Ολυμπιακού Βόλου, για το δεύτερο ημίχρονο. 0-0 μετά τα πρώτα 45 στη Λάρισα, σε ένα μάτς στο οποίο έλειψε η τελική πάσα, έλειψε η τελική προσπάθεια και από τις δύο ομάδες, κάτι που είναι ξεκάθαρο και στα στατιστικά που βλέπουμε. Ένα μάτς με πολλές μονομαχίες, πολύ παιχνίδι στο κέντρο, με την ΑΕΛ να εξαρτάται εν πωλής από τις εμπνεύσεις του Περίκο και τις ωραίες ενέργειές του σε κάποια σημεία του αγώνα, αλλά να μην δημιουργεί κλασικές ευκαιρίες, και τον Ολυμπιακό με τον Κούτσι να δίνει τις μάχες του έξω από την περιοχή, αλλά να μην τον καθιστούν επικίνδυνο οι χαφ μέσα στην περιοχή, τον center for, τον υψηλόσωμο center for των φιλοξενούμενων. Εδώ οι 50 φίλοι που ήρθαν από το Βόλο. Περιτριγισμένοι από την αστυνομία. Γενικώς οι ομάδες που δείχνουν ότι δεν είναι έτοιμες, είναι πολύ νωρίς στη σεζόν, χωρίς επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους. Ο κόσμος πάντως έχει δώσει βροντερό παρόν. Ο κόσμος της Λάρισας που διψάει για ποδόσφαιρο και έχει ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές σε αυτό το γήπεδο. Μοναδική ομάδα της περιφέρειας που έχει πανηγυρίσει πρωτάθλημα Ελλάδος η ΑΕΛ. Της μόδας η σέλφι. Στρέφει ο Νίκος Παντέλης. Δεν ξέρω αν ετοιμάζει κάποια αλλαγή. Ακούμε τον Μιχάλη Μελισσίδη στον πάγκο του Ολυμπιακού Βόλου. Προς το παρόν δεν βλέπω κάποια κίνηση. Αν και έχει κοντά του 2-3 παίκτες, θα δούμε, δίνει κάποιες εντολές τώρα. Θα δούμε ποιος θα είναι. Αυτό που θέλει να κρατήσει σίγουρα από το πρώτο μέρος, από ό,τι κατάλαβα, είναι η καλή προσπάθεια του Μπιτάνκ να κάνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού Βόλου πολύ πιο γρήγορο. Οι Μαρτίνεθ και Πινάρες μαζί με τον Μέσα να κρατήσουν την μπάλα. Και από εκεί και πέρα θα ήθελε πολύ περισσότερα από τον Μακρυδημήτρη και τον Μπάρμπα, οι δύο στόπερ της ομάδας, οι οποίοι απομακρύνουν σωστά μεν μέχρι τώρα, αλλά δεν προωθούν και το παιχνίδι. Κάτι το οποίο κάνει καλύτερα ο Λευτέρης Γιαλούσης, ο αρχηγός της ομάδας του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι και ο μόνος παλαιότερος, γι' αυτό και έχει το χρήσμα του, το περιβραγιόνιο του αρχηγού, μια και είναι ο μόνος ο οποίος συνεχίζει από πέρσι. Όλοι οι άλλοι είναι νεοφερμένοι στην ομάδα. Σωστή παρατήρηση, Μιχάλη, με τους δύο στόπερ να έχουν κάνει καλή αμυντική δουλειά, η τετράδα να έχει κρατήσει σωστά, να έχει βγάλει και offside σε κάποια περίπτωση την ΑΕΛ, αλλά στην ανάπτυξη ναι, δεν συμμετέχουν οι δύο στόπερ. Γι' αυτό και θα πρέπει ο Πινάρες προφανώς να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες και να γυρίσει πιο πίσω να πάρει την μπάλα. Τη δουλειά που κάνει ο Μέσα, ο οποίος χαραμίζεται όμως κάνοντας το αυτό, γιατί δημιουργείται απόσταση με τον Κούτσι αλλά και με τους Μπιτάνκ Μαρτίνεθ. Μακρυδημήτρης που τα λέει με τον Γιαλούση, τον αρχηγό του. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο ημίχρονο στο Αλκαζάρ. Ότι μου λέει ο Κώστας Κουντούλας, ούτε η ΑΕΛ έχει αλλαγές. Εδώ είναι ο Αλέκος Βοσνιάδης που συνεχίζει όπως ξεκίνησε. Συνεπώς με Αποστολίδη τερματοφύλακα, Μουλόπουλο, Μελισσά, Σαρακατσάνο και Κοντοδήμο από δεξιά προς τα αριστερά στην άμυνα. Ο Νεμπεγλέρας με τον Ζούνιο, οι δύο ανασταλτικοί μέσοι. Ο Περίκο μπροστά του. Σουάνης δεξιά, ο Τσιλιγκύρης αριστερά και ο Αναστασάκος στην κορυφή. Την άλλη πλευρά, Κολίτσι, τερματοφύλακας, Γιαλούσης, Μπάρμπας, Μακρυδημήτρης, Μαργαρίτης. Η τετράδα, Κορνελάτος, Πινάρες μπροστά του. Ο Μέσα στον άξονα, δεξιά ο Μαρτίνεθ, αριστερά ο Μπιτάνκ. Οι δύο του άλλαξαν θέσεις σε αρκετές περιπτώσεις, σε αρκετά διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κούτσι στην επίθεση.
για τον Ολυμπιακό. Με τον Πινάρες. Θα γυρίζει για τον Μπάρμπα. Πίεσε ο Νεπεγλέρας. Ακούμε τον Κώστα Κουντούλα. Λοιπόν, έντονες και τελευταίες, θα λέγαμε, οδηγίες προς τον Έστωρα Στεφανίδη από τον Αλέκο Βοσνιάδη, ο οποίος προθερμαίνεται μαζί με τους Πινδώνη και Δινόπαπα. Θα είναι όμως η πρώτη αλλαγή της ΑΕΛ, όπως έχουμε αλλιεύσει εδώ δίπλα στον μπάγκο της Λάρσης. Θετικός από το Κιλκής. Απόκτημα από τον Ηρακλή το 2013. Παλιότερο της ΑΕΛ ο Στεφανίδης, θα τον δούμε σε λίγο. Ολυμπιακός στην επίθεση. Σέντρα κοντράρι στον Κοντοδήμο. Ωραία προσποίηση. Ένα μακρινό σουτ. Μπάλα θα φύγει αρκετά μέτρα έξω από την εστία. Συγγνώμη. Ο Πινάρες, ο οποίος έχει παίξει και στην Ιταλία. Πέρσι ήταν στη Χιλή, στην πατρίδα του, με την Deportes Iquique. Με προπονητή έναν παλιό μας γνώριμο, τον Χάιμε Βέρα, τον Χιλιανό, που έκανε σπουδαία καριέρα στον Όφι. Μαζί με τον Αλεχάνδρο Ίσης εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 80 και αρχές του 90. Τσιλικύρης για να περάσει παλιά τρύπα. Τώρα θα φτάσει μπάλα στον Σουάνι, που κάνει επικίνδυνη πονηρή σέντρα χαμηλά για τον Τσιλικύρη. Μπεγλέρας πίσω στον Αποστολίδη, περιμένοντας από την ΑΕΛ να ζητήσει το κάτι παραπάνω. Πινάρες κατέβασε για τον Κορνελάτο, ο Μπιτάνκ και ο Μαργαρίτης. Μπάρμπας. Μέσα, έχασε από τον Junior. 3 με 3 τώρα η της ΑΕΛ. Ο Junior μπερδεύτηκε. Περίκο με το αριστερό, η σέντρα δυνατή. Ενώ βλέπουμε τον Περίκο, δεν θα αργήσει να γίνει η αλλαγή. Κώστας Κουντούλας στον πάγκο της ΑΕΛ. Τώρα σε... νομίζω τώρα θα γίνει. Ναι, τον βλέπουμε. Θα γίνει το ελεύθερο πρώτα. Ναι, ο Στεφανίδης έχει πάρει θέση δίπλα στον τέταρτο διαιτητή. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Αλλαγή προσώπου και όχι τακτική από πλευρά Αλέκου Βοσνιάδη, καθώ ο Ηλίας Αναστασάκος θα αποχωρήσει για να περάσει ο Ρέστορα Στεφανίδης στη θέση του. Με στόχο να παίρνει τις μπάλες στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΛ, αλλά με βοήθειες φυσικά από Σουάνι και Τσιλιγκύρη. Κάτι που δεν είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, ώστε να, ο Αναστασάκος να γίνει πιο απειλητικός. Υπάρχει μια δυστοκία και στην δημιουργία και την ανάπτυξη που την ψάχνει αυτή τη χημεία ο Αλέκος Βοσνιάδης από το πρώτο λεπτό. Αλήθεια είναι αυτό, δεν το είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Υπάρχει ένα καπνογόνο στην εστία του Χολίτση, γι' αυτό και απομακρύνθηκε. Ο διαιτητής ο Δημήτρης Καραντώνης από την Ημαθία. Απομακρύνθηκε το καπνογόνο. Σουάνης με μία για τον Στεφανίδη, που έχει την πρώτη του επαφή με την μπάλα και αποφεύγει τον Μπάρμπα. Σέντρα του κοντράρι και είναι κόρνερ. Να ο Στεφανίδης που δίνει όθηση στο ξεκίνημα, στις πρώτες του στιγμές. Στο 51 είναι Μπεγλέρας. Μπάλα δεν απομακρύνεται, αλλά δεν έγινε η συνεργασία. Μπιτάνκ
Έχει ταχύτητα, βγάζει την παλιά για τον Μαρτίνεθ. Πιτάν ξανά. Νεμπεγλέρα στην προβολή στην μπάλα. Ζητούν φάουλ από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο διαιτητής λέει πέσεται. Αλλά ο Ολυμπιακός ανακτά την κατοχή με τον Μπάρμπα. Και τώρα τον Μακρυδημήτρη. Που έλεγε νωρίτερα ο Μιχάλης Μελισσίδης με τους στόπερ του Ολυμπιακού που δεν συμμετέχουν στο παιχνίδι. Νωρίτερα το μαρκάρισμα του Νεπεγλέρα στον Πιτάνγκ. Κορνελάτος, Μαργαρίτης, πλάγιο από τον Περίκο. Μιχάλη, ετοιμάζει αλλαγή και ο Παντέλης. Ναι, ο Αλέξανδρος Νικολιάς είναι έτοιμος να μπει στο παιχνίδι. Ένας 20άρης από την Κίμη που ξεκίνησε τους μικρούς της ΑΕΚ και ήρθε πέρσι το Γενάρη στον Ολυμπιακό Βόλου. Είχε μικρή συμμετοχή πέρσι, αλλά φέτος αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από τον Νίκο Παντέλη. Ο Μαρτίνεθ πήρε το φάουλ, εκτελέστηκε γρήγορα από τον Πινάρες. Μέσα σεντράρι χαμηλά, επικίνδυνα, σηκωμένη σημαία. Σηκωμένη σημαία για offside. Ως μη γενόμενη η προβολή του Κούτση στα δίχτυα. Και κίτρινη κάρτα για τις διαμαρτυρίες που ακολούθησαν. Σηκώθηκε σύσσωμος ο πάγκος του Ολυμπιακού. Είναι σωστή όμως η υπόδειξη του βοηθού που, όπως και στο πρώτο ημίχρονο σε μια ανάλογη, έχει δίκιο. Ήταν offside ο Κούτσι. Ο Σέσαρ Πινάρες παρατηρείται με κίτρινη κάρτα. Δεύτερος παίκτης για τον Ολυμπιακό. Στο πρώτο ημίχρονο ο Μαργαρίτης είδε κάρτα. Μουλόπουλος η προβολή του Πιτάνκ. Ένα ντέρμπι που μπορεί να μην έχει πολλές φάσεις, έχει όμως όλα τα υπόλοιπα. Πολύ ένταση. Περίκο. Νεμπεγλέρας, το 1-2 με τον Στεφανίδη, το μακρινό σουτ του Ζούνιορ. Δεν βρήκε καλά την μπάλα γενικώς. Ο Βραζιλιάνος δεν έχει καλές επιλογές. Ο Βραζιλιάνος από το Ρεσίφε, παίκτης του Πανετολικού και παλιότερα του Εργοτέλη. Εδώ ο Νικολιάς. Θα βγει ο Ντιέγο Μαρτίνεθ. Πινάρες για Λούσης. Εδώ είναι ο Νικολιάς. Πινάρες φάουλ του Ζούνιορ. Στα
38 του ο Junior. Ο Junior, 39 ο Νεπεγλέρας, δύο κεντρική μέση της ΑΕΛ. Τελέστηκε το φάουλ με πολύ δύναμη, σηκωμένη σημαία. Λίγο πιο μπροστά, οριακό πάντως σε σχέση με το ξεκάθαρο προηγούμενο. Στη φάση του Κούτσι. Φορείς βιασύνη ο Κολίτσι. Στεφανίδης κατέβασε. Κολίτσι με τα πόδια. Ετοιμάζει και δεύτερη αλλαγή η ΑΕΛ. Με τον Πινδώνη. Η ΑΕΛ που δείχνει έξω από τα νερά της στο δεύτερο ημίχρονο. Πλάγιο από τον Νικολιά. Κοντοδήμο για τον Νεμπεγλέρα. Αυτός έχασε το κοντρόλ. Μπιτάνκ πετάει την μπάλα μπροστά και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του. Είναι πιο γρήγορος από τον Μουλόπουλο. 1-2 με τον Κούτσι. Σταμάτησε όμως ο Μπιτάνκ. Δεν είχε άλλες δυνάμεις. Κεφαλιά του Καμερουνέζου. Δυνατή μονομαχία με Κορνελάτο και Νεμπεγλέρα. Το έδαφος ο χαφ του Ολυμπιακού. Πήγε δυνατά και επικίνδυνα ο Νεμπεγλέρας στην αλήθεια. Μπάλα ο Μέσα, εμείς βλέπουμε ωραίο πλάνο την εξέδρα των φανατικών της ΑΕΛ, των Μάνστερς. Junior Σουάνης απέφυγε τον Μέσα, παλιά του για τον Περίκο, εκείνη στο Στεφανίδη, ο Περίκο κλείνει προς τα δεξιά. Μουλόπουλος σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, μια πρώτη κεφαλιά χωρίς απειλή, αλλά είναι κόρνερ. Στην κεφαλιά του Τσιλιγκύρη μπάλα βρήκε στον Γιαλούση και είναι κόρνερ για την ΑΕΛ, η οποία δεν έχει απειλήσει στο δεύτερο ημίχρονο. Θα επιδιώξει να το κάνει αντιστημένη φάση εδώ. Μπεγλέρας εκτελεί στο 61. Σουάνης
Ξανά για τον Εμπεγλέρα. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Στεφανίδη, πήρε πολύ ύψος. Και φυγιά out. Μία ώρα αγώνα. Ντέρμπι δύναμης, ντέρμπι πάθους. Ο Βοσνιάδης το έζησε ως ντέρμπι και με την κλασική έννοια του όρου, όπως το αποκαλούν οι Άγγλοι. Μιλάω για Ολυμπιακός νίκη στο Βόλο πέρυσι. Ωραία ο Πινάρες με τον Κορνελάτο και τον Μέσα. Γυρίζει ωραία την μπάλα ο Ολυμπιακός, αλλά σταματάει η καλή κυκλοφορία στον Νικολιά. Πάντως πήρε το πλάγιο. Χάσε ξανά ο Νικολιάς. Σουάνης για τον Στεφανίδη που είναι πιο γρήγορος από τον Μπάρμπα, αλλά κάνει φάουλ σύμφωνα με τον πρώτο βοηθό. Έχει βγει η μπάλα. Δύο ομάδες που δεν θέλουν πρωτίστως να ιτηθούν. Η ΑΕΛ θέλει οπωσδήποτε το 0. Περίκο, ακόμη μια ωραία κίνηση. Στρώνει για τον Ζούνιορ. Αυτός ανοίγει για τον Κοντοδήμο. Έβγαλε τη σέντρα, η κεφαλιά. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Προσπάθεια του Σουάνη από πολύ πλάγια στην αγκαλιά του Κολίτσι. Ολοκληρωμένη προσπάθεια για την ΑΕΛ. Πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο. Για Λούσης. Προσπάθεια του Πινάρες. Βρέθηκε στο πλάι. Περίκο, ωραία με τον Ζούνιορ. Ξανά ο Ισπανός για τον Σουάνι. Προσπάθησε να φέρει την μπάλα στο δεξί. Η Έλα ανεβάζει ένταση. Σαρακατσάνο στον Μέλισσα. Ένα τυφλό γέμισμα. Ο Μέσα άφησε, αλλά δεν ακολούθησε, δεν κατάλαβε ο Κούτσι. Μουλόπουλος ζητάει και παίρνει. Σουάνης με πολύ ωραία προσπάθεια απέφυγε τον Μαργαρίτη. Τον έκαναν σάντουιτς και φάουλ για τη Λάρισα. Εκνευρισμένος σε μία ακόμη φάση ο Κορνελάτος. Γλιτώνει εδώ την κίτρινη κάρτα. Σε καλό σημείο για μια σέντρα από πλευρά στην Εμπεγλέρα. Στο 65 έχουμε φτάσει. Τελείωνε η Εμπεγλέρα. Καλή εκτέλεση, κεφαλιά out από τον Σουάνι. Με πολύ φάλτσο Σουάνις νίκησε εκεί. Μουλόπουλο. Έχασε ο Μπιτάν και επέμεινε. Έκανε φάουλ όμως. Υπάρχει εκνευρισμός στους φιλοξενούμενους. Υπέροχη προσποίηση του Τσιλικύρη
Έφερε την μπάλα στο δεξί, δεν πίστεψε το αριστερό του. Η σέντρα έγινε από τον Κοντοδήμο, αλλά έχει χρησιμοποιήσει το χέρι ο Στεφανίδης. Ακούμε τον Μιχάλη Μελισσίδη στον πάγκο του Ολυμπιακού. Επειδή και ο Κούτσι πήρε τις εντολές του και μάλιστα και τα εύσημα από τον Νίκο Παντέλη για τις τοποθετήσεις του, αυτός ο οποίος καλείται πλέον να κρατήσει μπάλα και να κάνει παιχνίδι είναι ο Μέσα, γιατί ο Πινάρες είναι ελαφρός εκτός κλίματος. Επομένως ο Βενεζουάλανος θα πρέπει να, λογικά να κρατήσει την μπάλα από εδώ και πέρα και όχι να τη μοιράζει, να προσποιείται. Να κρατήσει μπάλα και να κάνει παιχνίδι. Την άλλη πλευρά, Κώστα Κουντούλη ετοιμάζει αλλαγή ο Βοσνιάδης. Έτσι ακριβώς. Νωρίτερα λέγαμε για τον Πινδόνη, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη προθέρμανση. Τελικά επιλέχθηκε ο Δινό Παπάς, ένας παίκτης με ιδιαιτερότητα, καθώς αγωνιζόταν και την προηγούμενη φορά στην ΑΕΛ που ήταν στη Football League. Πέρυσι, για κάποιους μήνες, στον Ολυμπιακό Βόλου, είχε θητεύσει και στις δύο ομάδες. Τώρα θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Τσιλιγκύρη, ο οποίος προσπάθησε, έκανε χιλιόμετρα. Δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο όμως προς την επίθεση της ΑΕΛ, ώστε να γίνει απειλητικός. Έχουμε δει στα τελευταία λεπτά τον Περίκο να είναι δίπλα στον Στεφανίδη, ώστε να βοηθάει επιθετικά τους Βυσσινίου. Δινό, ο οποίος θα περάσει στο αριστερό άκρο. Με αυτόν τον τρόπο, ο Αλέκος Βοσνιάδης θέλει να κατέψει και άλλη την τράπουλα προς την επίθεση της Λάρισας. Νέο πρόσωπο λοιπόν, ο Θανάσης Δινόπαπας. Στη θέση του Ηλία Τσιλιγκύρη. Και πολύ με ανολοκλήρωτες στιγμές στο παιχνίδι. Το μέσο επιθετικός της Λάρισας. Πέρασε εκτός. Στο έδαφος ο Μπιτάνκ. Φάουλ από τον Δινό Παπά. Μιχάλης Μελισσίδης. Το πέρασμα του του Δινό Παπά στο παιχνίδι, αυτός ο οποίος κλήθηκε να τον αναλάβει προσωπικά, είναι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα η εντολή. Ο Κούτσι. Ήρθε ο Ζούνιορ. Σουάνης για τον Στεφανίδη. Γρήγορος στα πρώτα μέτρα. Έχασε από τον Μπάρμπα. Με πολύ δύναμη πήγε στη φάση ο Κορνελάτος. Ο Κούτσι. Τον Νικολιά. Απέφυγε τον Νεμπεγλέρα. Κορνελάτος. Πινάρες. Φάουλ του Ζούνιορ. Ωραία την μπάλα με το αριστερό και δέχτηκε το μαρκάρισμα του Βραζιλιάνου Γιλιανός. Ουγγιανός. 69 λεπτά στο Αλκαζάρ. Ο Χεσούς μέσα εκτελεί. Offside. Ένα ακόμη. Ξεκάθαρα. Σε θέση offside. Σαρακατσάνος. Το μαρκάρισμα του Κούτσι στον Πολύπυρο Αχιλέα Σαρακατσάνο. Απόκτημα από τον Πανθρακικό. Με πολλές συμμετοχές και στην Super League. Λάθος του Μελισσά. Ηρεμία συνιστά ο Βοσνιάδης. Με τον Κώστα Κουντούλα. Του βάζει δύσκολα ο Ολυμπιακός Βόλου και πώς αλλιώς άλλωστε, καθότι είναι μια σπουδαία ομάδα.
Αλλά ο Αλέκος Βοζνιάδης δεν βλέπει αυτό που θέλει, αυτό που έχει ξέρει και έχει δει στις προπονήσεις της ΑΕΛ τις προηγούμενες ημέρες. Δεν βλέπει το 100% ετοιμότητα των παικτών του για αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Φωνάζει συνέχεια για συγκέντρωση, κυρίως στην επιθετική γραμμή της ομάδας του. Θέλει και κάτι παραπάνω από τους παίκτες. Θέλει φυσικά να δει και τακτική, θέλει συνδυασμούς. Δεν το βλέπει. Είπαμε και νωρίτερα ότι η ΑΕΛ έχει πρόβλημα τόσο από τη δημιουργία στον άξονα με τον Ζούνιο αλλά και τον Περίκο να μην έχουν καλό παιχνίδι και να ξοδεύουν τις μπάλες, αλλά και από τα άκρα κάποιες συχνές προσπάθειες μόνο από τον Σουάν. Να δούμε τώρα τον Νικολιά, ο οποίος σεντράρει για τον Μπιτάνκ. Αυτός κρατάει και σουτάρει. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 71. Κόρνερ είναι. Έκανε ωραία προσποίηση ο Καμερουνέζος. Έφερε την μπάλα μπροστά του. Η κόντρα και το κόρνερ. Νομίζω στον Σαρακατσάνο. Ο Μέσα εκτέλεσε πλασαριστά για τον Μπιτάνκ. Η σέντρα αμέσως. Σταματάει η φάση. Για φάουλ. Στις τοποθετήσεις εκεί. Ολυμπιακός βγάζει πάντως περισσότερη φρεσκάδα στον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία λεπτά. Κάτι τέτοιο είναι εμφανές. Μαζεύει ο Αποστολίδης. Κεφαλιά του Πινάρες. Ζούνιορ. Ο Παπάς. Ωραίο τάκλιν του Μελισσά. Ζούνιορ. Πήρε ο Νικολιάς. Στην επίθεση ο Ολυμπιακός με τον Κούτσι. Και από την άλλη πλευρά η αλλαγή παιχνιδιού για τον Μέσα. Κατάλαβε και βγήκε στο ύψος της περιοχής του ο Αποστολίδης. Σουάνης. Αυτό δεν αρέσει στους φίλους της ΑΕΛ. Καθώς δεν έχει καθαρό μυαλό ούτε ο Σουάνης. Και ετοιμάζει και τρίτη αλλαγή ο Βοσνιάδης Κωνσταντουλέ. Έτσι ακριβώς, νωρίς θα κλείσει τις αλλαγές του Αλέκος Βοσνιάδης. Θα περάσει και τον Θανάση Πινδώνη στο παιχνίδι. Αν ένα ακόμα παίκτη που πέρυσι αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού Βόλου, θα βγάλει τον Τζούνιορ, ο οποίος κινήθηκε σε ρηχά νερά, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Θέλει κίνηση, θέλει φρεσκάδα στη μεσαία γραμμή, θέλει δημιουργία και δεν την βλέπει ο Αλέκος Βοσνιάδης. Έτσι λοιπόν και με τον Θανάση Πινδώνη θα ζητήσει κάτι παραπάνω. Ναι, είναι σαφές. Δεν έχει ούτε φρεσκάδα ούτε δημιουργία με τον Τζούνιορ. Παίκτη που για την ώρα δεν συμπληρώνει τον Νεμπεγλέρα. Στον άξονα Πινάρες. Νικολιάς στριφογύρισε. Ξαναπήρε από τον Γιαλούση. Μπαίνει στην περιοχή με καλή τεχνική το γύρισμα. Νέα ευκαιρία. Out. Με τον Μέσα. Στο 75. Πολύ ωραίες κινήσεις του διαισθητικού Νικολιά. Ξεχασμένος ο Μέσα στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΛ. Στέλνει την μπάλα έξω. Βγαίνει ο Ζούνιορ στη θέση του Θανάσης Πινδώνης. Και ακούμε τον Μιχάλη Μελισσίδη. Και όλα αυτά από τον Αλέκο Βοσνιάδη, γιατί βλέπει ότι έχει χάσει το κέντρο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η αλλαγή του Νικολιά
έχει φέρει τα πάνω κάτω και ανακόπτει στο ανασταλτικό κομμάτι και δημιουργεί στο αναπτυξιακό και δημιουργεί και ευκαιρίες. Αυτό έχει ανεβάσει και τον Μέσα που είναι δίπλα του, αλλά και τον Πινάρες που είχε ξεκίνημα κακό στο δεύτερο ημίχρονο. Και ο Πινδώνης Δραμινός ήρθε στον Λάρισα από τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό Βόλου. Δύο καλές ευκαιρίες για την ΑΕΛ στο πρώτο ημίχρονο, δύο καλές ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο. Από ένα ημίχρονο έχουν οι δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει το εκτός έδρας γκολ στο Αλκαζάρ και την ΑΕΛ εκτός ρυθμού στο δεύτερο ημίχρονο. Έφτασε σε σημείο να δυσφορεί και ο κόσμος για την εικόνα της. Πινάρες για τον Γιαλούση, σέντρα του δεν περνάει. Μακριά από τον Πινδώνη. Ο Μουλόπουλος εκεί που δεν ακολούθησε, καθώς υπάρχει κούραση και από την άλλη πλευρά. Βλέπω τον Μπιτάνγκ να μην έχει ανάσες. Σεπτέμβρη με την προετοιμασία των ομάδων της Football League να πηγαίνει πιο πίσω σε σχέση με εκείνες της Super League. Δεν είναι έτοιμες. Πινάρες, κράτησε ωραία. Μπιτάνγκ, ξανά για τον Χιλιανό. Τον Μαργαρίτη. Ο Μπάρμπας. Ο Μακρυδημήτρης. Και τώρα ο Κορνελάτος. Μέσα. Καλή κυκλοφορία από τους φιλοξενούμενους. Ξανά ο Μέσα. Κόβει ο Νεμπεγλέρας. Κακή πάσα του Λατινοαμερικάνου. Πινδώνης. Μπήκε και να δώσει τρεξίματα στη μεσαία γραμμή της ΑΕΛ. Περίκο απέφυγε τον Κορνελάτο. Υπέροχη κάθετη πάσα, ευκαιρία για την ΑΕΛ. Μπλοκάρει ο Κολίτσι και είναι και τραυματίας. Υπέροχα ο Περίκο. Δεν υπάρχει offside. Αλλά ο Πινδώνης δεν μπόρεσε να προλάβει τον Κολίτσι. Φανατική της ΑΕΛ. Μάλιστα, εδώ ο Βοσνιάδης είναι οδηγίες στον Περίκο με μεταφραστή τον Junior. Το είδαμε το πλάνο, Κώστα Κουντούλα. Παντέλης από την άλλη πλευρά ετοιμάζει τη δεύτερη αλλαγή του με τον Δημήτρη Διαμαντόπουλο. Θεσσαλονικιός από τη Δόξα Δράμας απόκτημα. Ακόμη ένα νέο πρόσωπο στον Ολυμπιακό, θα βγει ο Κούτσι. Καλή
Πολύ δουλειά από τον Κούτσι. Βρήκε δίχτυα, αλλά ήταν offside. Πινάρες. Μαργαρίτης. Προβολή του Μουλόπουλου. Που κι αυτός πάει καλά με τον Μπιτάνκ. Μπάλα για την ΑΕΛ. Όπως λέει ο Καραντώνης. Ήδη διανύουμε το τελευταίο δεκάλεπτο στο Αλκαζάρ. Απευθείας μετάδοση στο TTV. ΑΕΛ Ολυμπιακός Βόλου. Χωρίς γκολ. Σε 10 μέρες η ρεβάνς στο Βόλο και κλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας. Μαργαρίτης σεντράρει εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Κορνελάτος κάνει καλό μάτς κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Γιαλούσης. Νικολιάς για τον Μέσα. Πήρε η ΑΕΛ με τον Κοντοδήμο να σηκώνει για τον Στεφανίδη. Ψύχρεμα ο Μπάρμπας στον τροματοφύλακά του. 82 λεπτά. Παλμός της εξέδρας δεν έχει μεταφερθεί για την ΑΕΛ στον αγωνιστικό χώρο. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Νεπεγλέρας καθυστέρησε. Πήρε ο Κορνελάτος και ανεβαίνει ο Νικολιάς. Πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση ο μικρός. Κακό κοντρόλ του Διαμαντόπουλου. Σουανής, απρόσεκτα. Διαμαντόπουλος, το σούτ από μακριά, η κόντρα και το κόρνερ. Καθώς ο Σουάνης είναι εκτός κλίματος στο δεύτερο ημίχρονο, Διαμαντόπουλος το επιχείρησε από μακριά. Πήρε το κόρνερ. Στο 84. Τώρα θα εκτελέσει ο Μέσα. Φάουλ στην επίθεση. Τραβήγματα στην περιοχή. Ο Στολίδης πάντως συγκρούστηκε με συμπαίκτη του εκεί, με τον Μελισσά. Ωραία ο Σουάνης. Περίκο για τον Στεφανίδη, ο οποίος τσίμπησε την μπάλα, παίρνει περίεργη τροχιά. Δεν ευθυνδιάζεται ο Κολίτσι. Περίκο είναι αυτός που δίνει το απρόβλεπτο στην ΑΕΛ, αλλά δεν έχει συμπαραστάτες. Τους υπόλοιπους μέσω επιθετικούς. Ούτε ο Σουάνης έχει βοηθήσει, ούτε ο Τσιλιγκύρης όσο αγωνίστηκε. Ούτε ο Δινόπαπας από την ώρα που μπήκε. Ναι, Κωνσταντούλας, ακούμε.
Και νωρίτερα του τα έψαλε εισαγωγικά ο Αλέκος Βοσνιάδης νωρίτερα, καθώς του λέει: έχεις φρέσκα πόδια, ζήτα μπάλες και πάρει πρωτοβουλία στο παιχνίδι. Μιλάς για τον Δίνο Παπά. Ναι, βεβαίως. Ο Μπιτάνγκ προσπαθεί, κέρδισε μια κόντρα. Απέφυγε και έναν αντίπαλο. 0-1. Ο Ολυμπιακός Βόλου με τον Νικολιά παγώνει το Αλκαζάρ. Στο 86 σύσσωμος ο Πάγκος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει. Το πολυπόθητο εκτός έδρας γκολ έρχεται σε ένα σημείο που πεθαίνει την γηπεδούχο ομάδα. Έχουν μπει και κάτι άσχετοι μέσα, δεν έχουν καμία δουλειά. Υπέροχη προσπάθεια από τον Μπιτάνγκ. Πήρε την κόντρα από τον Μουλόπουλο. Απέφυγε στη συνέχεια τον Σαρακατσάνο. Και το 0-1. Το πρόσωπο του μάτς, ο Αλέξανδρος Νικολιάς, μπήκε και άλλαξε τη ροή. Τρία λεπτά για την ΑΕΛ. Στην περιοχή επικίνδυνα γηπεδούχοι, όπως ο Μακρυδημήτρης. Στο 88 Νεμπεγλέρα στο κόρνερ. Προσπάθησε ο Σουάνης. Ο Περίκο με το αριστερό. Ο Σουάνης γυρίζει. Ο Κολίτσι. Μιχάλης Μελισσίδης στον πάγκο του Ολυμπιακού. Πώς αντέδρασαν? Αντιλαμβάνεστε πως αντέδρασαν, πετάχτηκαν όλοι επάνω και από έναν παίχτη τον γκολ, ο οποίος όντως μπήκε και έκανε την αλλαγή. Λέγαμε και προηγουμένως για τον Νικολιά ότι έφερε τα πάνω κάτω και νομίζω αυτή επιβεβαιώθηκε αυτό από ένα γκολ, ένα πολύ έξυπνο και όμορφο γκολ. Αλλά μπανζουρισμός και σκερκίδες μεταξύ των 60 οπαδών του Ολυμπιακού Βόλου. Κυρίαρχη μορφή ο Αχιλλέας Μπέος, έπεσαν όλοι επάνω του. Αντιλαμβάνεστε ότι άλλαξε και διάζωμα κάποια στιγμή. Ο Ζέρης θα είναι η τρίτη αλλαγή, γιατί καλείται για να καλύψει και κάποια δευτερόλεπτα καθυστέρησης. Προφανώς κλήθηκε τώρα να αντικαταστήσει κάποιο παίκτη, δεν έχει σημασία ποιον. Προφανώς θέλουν να κυλήσει λίγο ο χρόνος του Ολυμπιακού Βόλου. Νικολιάς για τον Γιαλούση, ο Μέσα, ο Κορνελάτος και ο Μπιτάνγκ. Η παλιά από την άλλη πλευρά για τον Νικολιά, προσπαθεί να κατεβάσει τον πλασέ σε κόρνερ ο Μελισσάς. Κοντά στο 0-2 ο Ολυμπιακός Βόλου, τόσωσε ο Πασχάλης Μελισσάς. Με τον Μπιτάνγκ να βγάζει υπέροχα για τον Νικολιά, αυτός κατέβασε, ίσως και να ήταν offside. Ο Διαμαντόπουλος δεν έφτασε μπάλα σε αυτόν, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Κόρνερ. Καθυστέρηση από τους φιλοξενούμενους. Δεν ξέρω να πέφτουν κάποια αντικείμενα εκεί. Ο Πινάρης πάντως φεύγει από τη γωνία.
Λίο Πινάρες, πέρασε μπάλα, out. 4 λεπτά επιπλέον. Καθυστερήσεις. Ήδη παίζεται το πρώτο. Κρατάει ο Γιαλούσης. Καλή συνεργασία στη μεσαία γραμμή. Κερδίζει χρόνο ο Ολυμπιακός και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Βγαίνει ο Χεσούς μέσα. Αισθητά βελτιωμένος στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ζερίς στο παιχνίδι. Αλλαγή σκοπιμότητας για τον Παντέλη στο 92. Περίκο. Προβολή του Σουάνι. Στεφανίδης. Το μαρκάρισμα φάουλ για κάρτα του Κορνελάτου που τη γλίτωσε σε 2-3 περιπτώσεις νωρίτερα. Τελικά έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Καθαρή προβολή για να ανακόψει αντίπαλο. Μάλλον καθαρά προβολή για να ανακόψει αντίπαλο. Κλασική περίπτωση κίτρινης κάρτας. Εκτελεί ο Νεμπεγλέρας. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τους φιλοξενούμενους. Με τον Μπιτάνκ να περιμένει στηρίγματα και να βρίσκει ένα στον ακούραστο Μαργαρίτη. Στην περιοχή ο Πινάρες. Στο έδαφος δεν υπάρχει τίποτα. Ο Ζέρης ήταν. Περίκο έχασε. Τον Πινάρες έκανε και φάουλ. Όλος ο Ολυμπιακός Βόλου. Σκεφτόμουν τον Πινάρες. Σε κατακόρυφη βελτίωση. Στην επανάληψη. Κόντρα από τον Στεφανίδη. Κράτησε ο Μαργαρίτης. Το μαρκάρισμα του Νεμπεγλέρα. Είδε και κίτρινη κάρτα ο Νεμπεγλέρας νωρίτερα εδώ. Μια πτώση στην περιοχή. Και ενώ σε λίγο συμπληρώνονται τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Αποστολίδης φέρει με δύναμη την μπάλα μπροστά. Κεφαλιά του Σουάνι. Ο Περίκο. Ο Στεφανίδης. Φάουλ είναι. Ή όχι, out. Out δείχνει. Ο Καραντώνης. Εδώ στην κεφαλιά του Περίκο. Είχαν μια μονομαχία εκεί. Ο Δινόπαπας με τον Γιαλούση. Μπάλα φύγει έξω. Και ο Κολίτσι αργά αργά. Τέλος. 0-1. Ο Ολυμπιακός Βόλου αξιοποιεί την υπεροχή που είχε στο δεύτερο ημίχρονο. Κάτι που δεν έκανε η ΑΕΛ στο πρώτο, σπαταλώντας δύο καλές ευκαιρίες
Ο Ολυμπιακός ανεβάζει κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο μέρος. Έχει περισσότερη φρεσκάδα από την ΑΕΛ. Δημιουργεί φάσεις. Έχει ένα σωστά ακυρωθέν γκολ. Έχει και άλλες ευκαιρίες. Και με το πρόσωπο του αγώνα, τον Νικολιά, που μπήκε και άλλαξε τη ροή, πετυχαίνει μια σπουδαία νίκη στο Αλκαζάρ και παίρνει προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Το χειροκρότημα των παικτών της ΑΕΛ δεν ανταποδίδεται από τον κόσμο, που αποδοκιμάζει την προσπάθεια. Ακούμε τον Μιχάλη Μελισσίδη. Και έχουμε δίπλα μας τον Αλέξανδρο Νικολιά. Αλέξανδρε, πώς σκέφτηκες στη φάση του γκολ? Εκεί έκανε πολύ καλή ενέργεια ο συμπαίκτης μου, την έσπασε την κατάλληλη στιγμή και το ρίξα. Τώρα εκεί δεν σκέφτεσαι, δεν έχεις περιθώριο να σκεφτείς. Όλα έγιναν ξαφνικά. Πόσο χρήσιμο είναι αυτό το γκολ? Σίγουρα είναι αυτή η νίκη εκτός έδρας πάρα πολύ σημαντική σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Αλλά έχουμε ακόμα ένα μάτς, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Πιστεύατε? Το πιστεύαμε σίγουρα και εγώ και οι συμπαίκτες μου, όλη η ομάδα. Αλλά δεν έχει τελειώσει, όπως είπα, τίποτα. Έχει ακόμα ένα μάτς. Δεν πρέπει να επαναπαυτούμε. Κλεισμένο θηρό. Ναι, ναι. Αυτό είναι δύσκολο για μάτς, για μας, αλλά δεν το βάζουμε κάτι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Η χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπο αυτού του 20χρονου παιδιού από την Κίμη, του Νικολιά, του σκόρερ της αναμέτρησης στο 85ο λεπτό. Πάμε στον Κώστα Κουντούλα που έχει δίπλα του τον Δημήτρη Σουάνη. Κοντά μας είναι και ο Δημήτρης Σουάνης για λογαριασμό της ΑΕΛ. Παρτοκαπνισμένο εσύ, το ίδιο και οι συμπαίκτες σου, ένα μεγάλο ντέρμπι το οποίο όμως χάθηκε για την ΑΕΛ. Τι πήγε στραβά? Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν σίγουρα καλύτεροι. Ο αντίπαλος δεν πέρασε καν το κέντρο, αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε την υπεροχή που είχαμε. Κάποιες φάσεις αδυνατούσαμε να τις καταλήξουμε σε γκολ. Έτσι, ενώ ανοιχτήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δεχτήκαμε ένα γκολ το οποίο νομίζω δεν μας άξιζε. Τουλάχιστον το 0-0 θα ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα, παρόλο που είχαμε εμείς την υπεροχή. Φεύγει ο κόσμος από το Αλκαζάρ πικραμένος και ήταν αρκετός σήμερα εδώ. Παρ' όλα αυτά όμως έχει την ευκαιρία στο δεύτερο μάτς ένα άδειο ΕΑΚ. Εντάξει, σίγουρα δεν χάθηκε τίποτα επειδή το πρώτο παιχνίδι το χάσαμε. Ο σκοπός μας ήταν να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ αυτόν τον κόσμο που ήρθε και γέμισε σήμερα το γήπεδο. Νομίζω τα δώσαμε όλα παρόλο που δεν τα καταφέραμε. Δεν νομίζω κάποιος να έχει παράπονα από την προσπάθειά μας. Σίγουρα θα είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια. Δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν έτοιμοι. Αυτό που είδε ο κόσμος είναι αυτό που μπορούμε να παίξουμε. Ναι, έχουμε προετοιμαστεί για το πρωτάθλημα. Εκείνο ο στόχος μας, το κύπελλο. Εντάξει, όλοι θέλουμε να πάμε μακριά, αλλά ο στόχος είναι να ανέβει η ομάδα στη Super League. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή τύχη. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Απόλυτο δίκιο έχει ο Δημήτρης Σουάνης. Η ΑΕΛ δεν εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή του πρώτου μέρους. Κάτι που έκανε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο και με αυτό το γκολ πήρε προβάδισμα πρόκρισης για την επόμενη φάση του κυπέλλου εν ώψη της ρεβάνς που θα γίνει στο Βόλο και κλεισμένων των θυρών. Και από μια άλλη κάμερα η προσπάθεια του Μπιτάνκ πέφυγε τον Σαρακατσάνο. Βρέθηκα στη φάση και το ρίξα, είπε ο Νικολιάς, το πρόσωπο της αναμέτρησης. Ήταν το πρόσωπο της αναμέτρησης. Τελικό αποτέλεσμα 0-1 με το τέρμα του Νικολιά στο 86. Εδώ και τα στατιστικά. Με την κατοχή μπάλας 52% για τον Ολυμπιακό. Η διαφορά έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς η ΑΕΛ είχε την υπεροχή στο πρώτο μέρος. Μικρή σημασία έχουν αυτά. Νομίζω ότι το μάτς κρίθηκε στη φρεσκάδα του Ολυμπιακού Βόλου, που είχε περισσότερα τρεξίματα, περισσότερες δυνάμεις και, όπως αποδείχτηκε, μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ. Ήταν κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε από το Αλκαζάρ. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-1, από τον Μιχάλη Μελισσίδη και τον Κώστα Κουντούλα που ήταν στο ρεπορτάζ. Όλους όσους εργάστηκαν για αυτή τη μετάδοση και από τον Γιώργο Χαϊκάλη που ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.